παίρνει την μπάλα ο Αρότσα και τώρα ο Βατής είναι 4 με 3, ο Αντάμοβιτς κάνει κίνηση, ο Πόλιανετς, η πάσα το πλασέ από τον Πόλιανετς, 1-1. Στην αντεπίθεση ο Πόλιανετς θα σκοράρει, κάνει κίνηση ο Πόλιανετς, η παλιά από τον Αντάμοβιτς και το πλασέ που έγινε από τον επιθετικό της Καρμιώτισσας, το 1-1. Φεύγει, είναι η φάση του γκολ. Με χέρι παίρνει την μπάλα ο Αρότσα και ξεκινάει η αντεπίθεση της Καρμιώτισσας που στη συνέχεια θα φέρει το γκολ. Ο Τράτος δεν είδε το χέρι. Κατά δύο γκολ που πέτυχε με τον Εθνικό στο πρωτάθλημα με πέναλτι αλλά και το μεσοβδόμαδο στο κύπελο με την ΠΑΕΚ. Αλλά ο Κολοκούδιας έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Ωραίο σουτ εδώ. Το πρόγραμμα είναι Σταύρου. Δίνει ύψος την μπάλα. Ψάχνοντας το κεφάλι του Βοσκανιάν, ένα σούτι κόντρα, ο Πόλιανετς, γκολ, 1-0. Ο Πόλιανετς, η Καρλιώτσα μπαίνει μπροστά στο σκορ και το πανηγυρίζουν στον πάγκο της ομάδας. Πολύ όμορφο γκολ. Και κοιτάξτε εδώ, η κεφαλιά προσπάθεια από τον Βοσκανιάν. Λάθος, δύο παίκτες της Νέας Σαλαμίνας πάνω στην μπάλα. Ο Πόλιανετς πήρε εκεί και από δύσκολη θέση, έχοντας τρεις παίκτες μπροστά του, θα νικήσει τον Βεσελόσκι στην πάσα του Ταραλίδη για το Καρλιώτσα Σαλαμίνα, 1-0. Εκτελεί και πάλι το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι, πάει μπάλα. Έγινε η κεφαλιά 1-1, ο Πόλιανετς είναι ο σκόρερ. Ισοφαρίζει στο 27ο λεπτό για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Η λύση λοιπόν δόθηκε μέσα από μια στατική φάση με τον Πόλιανετς, τον χρυσό σκόρερ στη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας, να σημειώνει αυτό το γκολ που βλέπετε εδώ, ανέβηκε. Έστειλε την μπάλα από την πλευρά που ήρθε και δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Γιαννακόπουλο. Σημειώνοντας το 1-1, να απαρτίζουν την τριάδα στην άμυνα και τον Όρτο στην επίθεση. Να περνά πολύ ωραία πάσα στον Πόλιανετς. 1-1 στο 72ο λεπτό. Η Καρνιώτισσα ισοφαρίζει. Εδώ ξανά δείτε την κίνηση από τον Πόλιανετς και την εκπληκτική πάσα από τον Όρτο. Θα το σταματήσουμε μετά. Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι φεύγει από κανονική θέση και σημειώνει τον γκολ. Βλέπετε ότι ο Πόλιανετς φεύγει από κανονική θέση την ώρα που γίνεται η πάσα από τον Όρτος και σημειώνει τον γκολ. Νέα τροπή. Κέρδισε ο Βοσκανιάν και έδωσε στον Σταύρου. Ζητούν απέναντι οι συμπαίκτες του. Έκανε τη σέντρα για τον Πόλιανετς. Να τον γκολ. Ο Ταραλίδης θα σημειώσει. Ακυρώθηκε τον γκολ. Όχι, δεν έχει ακυρωθεί. Ο Πάσεκ είναι ο σκόρερ. Από την παλιά του Σταύρου, 2-2 λοιπόν το σκορ κεφαλιά από τον Πόλιανετς και ο Πάσεκ εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής έκανε το σουτ και ισοφάρισε για την Καρμιώτισσα στο 80. Πέρασε ο Πόλιανετς, έκανε και το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ και εδώ κοιτάξτε τι κάνει ο Σλοβένος, φέρει την μπάλα στο αριστερό, ζυγίζει. Δεν καταφέρνει να βρει τον Μπουένο. Αντάμοβιτς. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Πόλιανετς. Βάλε την μπάλα μπροστά. Τον καταδιώκει ο Αϊρόσα. Πάντα ο Πόλιανετς. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα πάει στο δοκάρι. Σταύρου πέρασε πάνω από την μπάλα. Και ο Βατής εκτέλεσε σέντρα. Έχει κάνει. Η κεφαλιά που γίνεται από κοντά 1-0. Και νομίζω ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί τον γκολ. Για τον Μανογιάν. Τώρα για τον Πόλιανετς, μπάσα για τον Όρτος, πολύ καλή, το τελείωμα από τον Όρτος, μεγάλη επέμβαση. Ποιος θέλει στον Σταύρου, ζητάει ο Πόλιανετς και παίρνει μπάλα έξω από την περιοχή, περνάει, Πόλιανετς στο πλασέ, η μπάλα έξω, κόρνερ. Βίλερ, πέρασε ωραία ανάμεσα από δύο, βρήκε τον Πόλιανετς, ο οποίος περνάει από έναν αντίπαλο, θέλει να βρει τον Πάντο, έχει χώρο για το... Κόντρα η μπάλα κατέληξε στον Πόλιανετς, πάνω να δημιουργηθεί ευκαιρία. Θα κάνει το σουτ και θα στείλει στο δοκάρι την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πράγματι. Στο 67ο. Η Καρμιώτισσα στην κόντρα στο 3-1-2-3. Αντάμοβιτς περιμένει τον Πόλιανετς. Ο Τσέχος να δούμε την επιλογή του. Ξανά για τον Αντάμοβιτς. Θα κάνει το πλασέ, η μπάλα θα φύγει out. Πολύ καλή στιγμή στο 19ο λεπτό. Ψάχνει ένα στήριγμα καθώς έχει κλειστεί. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Όρντος, η κεφαλιά πάσα, το γυριστό από τον Μπάρμπαρο, ο οποίος έπεσε στην περιοχή, τίποτα λέει. Με δύναμη το πλάγιο από τον Σάλιακα, η μπάλα σκάει στην περιοχή, το σουτ, η μπάλα... Κάνει κίνηση ο Σλοβένος, σέντρα καλή,
Κεφαλιά.